άκουσα με τρόμο ότι θα βάλει ένα φόρο, εγώ το λέω χαράτσι, στα καταλήματα υπέρ πληγέντων. Δηλαδή μόνιμα την αδιαφορία και την ανεπάρκεια της κυβέρνησης να προστατεύσει την περιουσία και τους πολίτες, πάλι θα την επομιστεί ο Έλληνας πολίτης. Και μετά λέει ότι θα δώσουμε επιδόματα, θα δώσουμε βοήθειες, 2 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια και όσο νομίζει αυτός θα δώσει. Δεν είναι έτσι. Καθόλου δεν είναι έτσι. Θα τα πάρει από εδώ και θα τα δώσει από εκεί. Και γίνεται αυτή η τράμπα, αυτό το αλυσβερίσι. Επίσης είπε, τώρα εδώ έρχεται η αντίφαση, ότι οι πόροι του κράτους, λέει, δεν είναι ανεξάντλητοι. Και προσπαθώντας να θολώσει τα νερά και να εξουδετερώσει την εικόνα που έχουμε σχηματίσει για την κυβέρνηση αυτή, ότι δηλαδή είναι το κράτος πατερούλης, όπως γινόταν με τον Στάλιν, και οι πολίτες φοβισμένα βρέφη, προσποιήθηκε ότι ο πολίτης δεν πρέπει να περιμένει βοήθεια του κράτους και να σπεύσει να ασφαλίσει τις οικίες και τις επιχειρήσεις. Άρα, αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις, ο ελληνικός λαός να είναι αυτάρκης, να έχει χρήματα, να έχει δουλειές, να έχει παραγωγικότητα και να μπορεί να ανταπεξέλθει μόνος του. Γιατί μας έχουν δείξει διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις ότι είναι παντελώς ανίκανες. Δεν μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν.